Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησε για εμπιστοσύνη και αξιοπιστία και μας ανέφερε τη συνταγή του προγράμματός σας και την επαναδιαπραγμάτευση. Το που δεν μας είπατε, κύριε Σαμαρά, δεν μας το είπατε, είναι ότι αυτό το σωτήριο δήθεν πρόγραμμα για την Ελλάδα το περιφέρεται παντού. Το περιφέρατε παντού. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Τρόικα. Σας μίλησαν, σας άκουσαν, σας απέρριψαν. Απέρριψαν το πρόγραμμά σας. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν σας αγαπάνε. Είσαστε παιδί τους, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όλων των συντηρητικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά σας απέρριψαν. Γιατί αυτά που εσείς λέτε όχι μόνο δεν είναι σωστά, αλλά θα φουσκώσουν τα ελλείμματα, θα δημιουργήσουν πληθωρισμό, θα μας φέρουν μπροστά στα εφιαλτικά που ζήσαμε την κατάσταση του 2009 ξανά μπροστά στη χρεοκοπία. Τώρα ακούστε τι λέει ο κύριος Σαμαράς. Ακούστε τι λέει. Η απόρριψη, λέει, του προγράμματός του από όλους αυτούς τους επιφανείς πολιτικούς, σοβαρούς πολιτικούς, η απόρριψη της και η αναξιοπιστία του προγράμματός τους, γι' αυτό δεν φταίει κανένας άλλος από την προπαγάνδα του Πασόκ. Δηλαδή, όταν ο Γιούνκερ, όταν ο Φιγιόν, όταν ο Μπαρόζο, ο Βον Ρόμπαϊ, όταν η Μέρκελ, όταν ο Σαρκοζή απορρίπτουν το πρόγραμμα, το κάνουν λόγω προπαγάνδας Πασόκ. Μα είσαστε σοβαρός, κύριε Σαμαρά. Είσαστε σοβαρός. Θέλετε να σας πιστέψει ο ελληνικός λαός με αυτά τα επιχειρήματα? Δηλαδή, εμείς φταίμε για το δικό σας πρόγραμμα που είναι αναξιόπιστο. Παραδεχτείτε το, κύριε Σαμαρά. Το δικό σας πρόγραμμα είναι αναξιόπιστο και μην ψάχνετε άλοθη για να κρυφτείτε. Παραδεχτείτε ότι το πρόγραμμά σας υπάρχει για να χαϊδεύει αυτιά για ψηφοθυρικούς λόγους. Όταν σήμερα έχουμε εθνική κρίση. Αυτή είναι η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη. Αυτό θέλετε. Μας μιλήσατε για εμπιστοσύνη. Μεγάλα λόγια, εύκολα λόγια το πρόγραμμά σας, το οποίο απέρριψαν με δημόσιες πια τοποθετήσεις, όπου και αν πήγατε. Και το γνωρίζω και πολύ καλά. Εγώ δεν κατέφυγα, κύριε Σαμαρά, σε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Θέλετε. Από δημοσιογράφος κοντά στον Πρωθυπουργό της Γαλλίας διέρευσε ότι μπροστά στην άρνησή του να δεχθεί τις προτάσεις σας απαντήσατε ότι του κλείσατε το μάτι ότι αποτελούν αυτά επιχειρήματα και πρόγραμμα για προεκλογικούς λόγους. Αυτή είναι η εθνική φανέλα, κύριε Σαμαρά. Μάλλον γυρίσατε χωρίς φανέλα, ξεγυμνωμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στενοχωριέμαι για την Ελλάδα και για εσάς, κύριε Σαμαρά, και για την Ελλάδα. Διότι αυτό το οποίο λέγεται πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «Μα είσαστε σοβαροί στην Ελλάδα». Δεν καταλαβαίνετε πού βρισκόσαστε και σε ποια κρίση έχετε εσείς να αντιμετωπίσετε και όχι μόνο εσείς αλλά όλη η Ευρώπη. Και ζητάτε εκλογές για αυτό το λόγο, κύριε Σαμαρά, να παρουσιάσετε ρόδινα τα πράγματα, να δώσετε κούφιες υποσχέσεις, να σύρετε την Ελλάδα σε νέες περιπέτειες όπως κάνατε τα 5,5 χρόνια τα προηγούμενα, περιπέτειες που ζούμε δραματικά λόγω των ελλειμμάτων και του χρέους που εσείς μας κληροδοτήσατε. Να σας ρωτήσω, επειδή μιλάτε για εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, τελικά αποδέχεστε το σημείο αφετηρίας της πολιτικής μας? Αποδέχεστε ότι το σημείο αφετηρίας της πολιτικής μας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά είναι 15,5% το έλλειμμα? Διότι όλοι οι άλλοι το αποδέχονται. Όλοι στην Ευρώπη το αποδέχονται. Η Eurostat αυτό λέει. Εξακολουθείτε να ισχυρίζεστε ότι ήταν 9,9 και ότι με μαγικές φόρμουλες αυτό θα μπορούσε να μειωθεί. Γιατί αυτά είναι ζητήματα αξιοπιστίας. Δεν χτίζεται πάνω σε αναλήθειες και σε ψευδή στοιχεία. Μας λέει η Νέα Δημοκρατία, κύριε Σαμαρά, μας λέτε ότι δήθεν δεν είμαστε καλοί διαπραγματευτές για την πατρίδα μας.
ότι στην Πορτογαλία διαπραγματεύτηκαν καλύτερα από εμάς τους όρους χρηματοδότησης. Για να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Από πού ξεκινήσαμε εμείς, ποιο ήταν το βάρος που εμείς αναλάβαμε και από πού η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο με χρέος 90% του ΑΕΠ. Εμείς μπήκαμε με χρέος 130% του ΑΕΠ. Η Πορτογαλία μπήκε με έλλειμμα 9% του ΑΕΠ, δηλαδή 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς με έλλειμμα 15,4 του ΑΕΠ, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι μπορούσαμε να ξοδεύουμε, παραπάνω από όσα εμείς είχαμε ως έσοδα στη χώρα μας. Η Πορτογαλία έπρεπε να μειώσει το έλλειμμά της το πρώτο έτος μόνο κατά 2,4 ευρώ, δηλαδή 1,4 του ΑΕΠ, και εμείς κατά 14 δισεκατομμύρια, δηλαδή 5,5% του ΑΕΠ. Να μιλήσουμε για το δημόσιο. Σε 12μηνη βάση η Πορτογαλία έχει μέσο μισθό 1.600 ευρώ, στην Ελλάδα 31% μεγαλύτερος, 2% μεικτά. Να πούμε ότι ο Σόκρατες είχε κάνει ήδη μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση εδώ και πολλά χρόνια, αντίστοιχη με τη δική μας πέρσι, ώστε να μην χρειάζεται να κάνει άλλες αλλαγές, ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό σύστημα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν ας τελειώνουμε με τις εντυπώσεις ότι κάποιοι άλλοι ξέρουν να διαπραγματεύονται και εμείς διαπραγματευόμαστε. Ας πάψουμε τα εύκολα λόγια, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές, χωρίς πυροτεχνήματα περί επαναδιαπραγμάτευση, διότι αυτό το μνημόνιο το διαπραγματευόμαστε κάθε μέρα με σοβαρότητα, αξιοπιστία και επιχειρήματα. Όχι λέγοντας ότι θα μειώσουμε τα ελλείμματα μειώνοντας τους φόρους, αυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες. Με σοβαρότητα και αξιοπιστία διαπραγματευτήκαμε και πετύχαμε να μην καταργηθεί ο 13ος και 10ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Παρότι ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πείσαμε να μην ισχύσει η γενικευμένη μετάταξη όλων των προϊόντων στο υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη του μνημονίου. Πετύχαμε την επιμήκυνση και τη μείωση του επιτοκίου του δανείου των 110 δισεκατομμύριων ευρώ. Ήταν βασική διαπραγμάτευση, βασική επαναδιαπραγμάτευση, αν θέλετε, τον όρο αυτό. Εμείς την κάναμε, κύριε Σαμαρά, αυτή την διαπραγμάτευση. Και εμείς την πετύχαμε. Ή θα έλεγα να το διορθώσω αυτό. Την πέτυχε ο ελληνικός λαός με τη συνέπεια και τις θυσίες. Ναι, οι θυσίες αυτές πιάνουν τόπο. Η Ιρλανδία δεν το πέτυχε. Και όταν ήμασταν στο Συμβούλιο Κορυφής και δεν υπήρξε τελικά συμφωνία με την Ιρλανδία για τους όρους του προγράμματος, είπαν ωραία. Εσείς δεν μπορείτε να έχετε αυτούς τους όρους. Η Ελλάδα όμως γιατί να πληρώσει? Η Ελλάδα έχει κάνει αυτό που έπρεπε, με συνέπεια. Και αυτή η αξιοπιστία, αγαπητοί συνάδελφοι, μας επιτρέπει να συνεχίζουμε και να διαπραγματευόμαστε και να επαναδιαπραγματευόμαστε συνεχώς για καλύτερους όρους, όπου βεβαίως υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Δίνουμε τη μάχη στο στίβο με αξιοπιστία και σοβαρότητα. Δεν πετάμε κουβέντες στο καφενείο. Αυτή είναι η πατριωτική και υπεύθυνη στάση μας. Και σας πρότεινα να διαπραγματευτούμε από κοινού, με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Για όποια θέματα θέλετε, φορολογικό θέλετε, από κοινού, να πάμε να διαπραγματευτούμε. Διότι πίστευα και πιστεύω ακόμα και σήμερα, μετά από την επίθεσή σας, κύριε Σαμαρά, πιστεύω σε αυτή την κοινή λειτουργία. Διότι ναι, μας δίνει νέες δυνατότητες στη διαπραγμάτευση. Δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία, είπα παραδείγματος χάρη. Αν όλοι μας πάμε με ένα φορολογικό νομοσχέδιο πιο ελαφρύ, πιο απλό, να το συζητήσουμε, έχουμε και εμείς προτάσεις και περιμένοντας το συζητήσουμε. Για να πείσουμε τους εταίρους μας να βγούμε όλα τα κόμματα και να πούμε ναι, είναι ένα καλύτερο, ελαφρύτερο φορολογικό σύστημα και δικαιότερο φορολογικό σύστημα, αλλά είναι πατριωτικό καθήκον όλο αυτό το σύστημα να το υπηρετήσουμε. Πατριωτικό καθήκον να σταματήσουμε τη φοροδιαφυγή. Τότε θα είμαστε πιστικοί. Γι' αυτό η συνένεση έχει σημασία. Όχι για να μην μπορούμε να κυβερνήσουμε, κύριε Σαμαρά, αλλά για να μπορέσουμε
αυτά τα οποία εμείς αποφασίζουμε να γίνονται ευρύτερα συνείδηση, θα μας δώσετε λίγο χρόνο, ευρύτερη συνείδηση στον ελληνικό λαό. Ας μην βάζουμε λοιπόν τρικλοποδιά στην ίδια τη χώρα. Έχουμε πολλά άλλα θετικά επίσης στην διαπραγμάτευση καθημερινά που κάνουμε, από τις γενικευμένες συντάξεις που θέλανε να κόψουν, που δεν έγινε, από την μείωση των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγινά, από την μαζική απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι ακόμα και το θέμα των εγγυήσεων, είναι όλα θέματα που δεν είναι στο τραπέζι. Και στη συνάντηση των αρχηγών, εγώ ζήτησα από όλους αυτή την διαπραγμάτευση ή συνδιαπραγμάτευση. Διότι ξέρω, βλέπω τα προγράμματα. Σε πολλά υπάρχουν συγκλήσεις. Σε άλλα ίσως όχι. Ας δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις συγκλήσεις. Τώρα δεν θα μπω στην δημοσιογραφική ενασχόληση το τι διαμύφθηκε μεταξύ μας τις προηγούμενες μέρες. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Σαμαρά, σας γνωρίζω, γνωριζόμαστε, φίλος μου είσαστε προσωπικός, έχουμε χρόνια μαζί. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια στιγμή ιστορικής σημασίας. Δεν επετεύχθη αυτό το οποίο θα θέλαμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η αναζήτηση συνεργασίας, συνενέσεων δεν πρέπει να είναι διαρκής. Όμως, πράγματι, δεν θα μείνω στον τρόπο που διαχειριστήκατε αυτή την πρόταση. Θα πω δύο λόγια και γι' αυτό, αλλά αυτό που αποδείχτηκε τελικά είναι ότι δεν είχατε τη διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας. Θέλατε όχι μόνο να παραδώσουμε την εντολή που ο λαός μας έδωσε πρόσφατα και θα έλεγα σχετικά νοπή εντολή, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουμε, αλλά να κάνουμε και μετάνοιες, να υιοθετήσουμε το πρόγραμμα το οποίο απέρριψε ακόμα και το δικό σας κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να διαπραγματευτούμε από την αρχή, όταν ξέρετε ότι είμαστε σε συνεχείς διαπραγματεύσεις και μετά να πάμε σε εκλογές. Και αυτή ήταν η δημόσια τοποθέτηση του κόμματός σας με διαρροές. Σας είπα, κύριε Σαμαρά, να γράψουμε τα δύο μεγάλα κόμματα, γιατί όχι και άλλα, ιστορία. Σας είπα, ελάτε να αλλάξουμε σελίδα. Να αφήσουμε τους τσακωμούς σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Την ώρα που όλοι οι φίλοι ως ασχολείται μαζί μας και με το πώς δεν θα χρεοκοπήσουμε, να πάψουμε να δίνουμε σε όλο τον κόσμο την εικόνα μιας χώρας που τσακώνεται και κατασπαράζεται. Γιατί εγώ προσωπικά, εμείς βλέπουμε ως βάση συνεννόησης όχι την πολιτική ήττα του άλλου, ούτε την ταπείνωση του αντιπάλου, αλλά την ειλικρινή προσπάθεια να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης και σύγκλησης. Σύγκλησης όμως, όχι στο μοίρασμα της εξουσίας, στο οποίο, σας είπα, δεν είναι το πρόβλημά μου. Σύγκληση σε πολιτικές, για το πού πηγαίνει η χώρα. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Και αυτή είναι η προϋπόθεση μιας οποιασδήποτε συνεργασίας πολιτικής, είτε είναι κυβερνητικής, είτε είναι μεταξύ των κομμάτων του Κοινοβουλίου. Και προφανώς αυτό δεν έγινε εφικτό. Αλλά αυτό θα ήταν για το καλό του τόπου. Και πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση μας, η προσέγγιση μου είναι και το νέο στοιχείο που φέρνουμε για να κλείσουμε μια εποχή της μεταπολίτευσης. Γιατί ειλικρινά, αγαπητοί συνάδελφοι, η μεταπολίτευση, στη μεταπολίτευση υπέβοσκε ακόμα μια έμφυλιο πολεμική πόλωση. Πόλωση που δεν επέτρεπε να στήσουμε εκείνες τις δομές, εκείνους τους θεσμούς που οι ίδιοι θα σεβόμασταν. Που δεν θα άλλαζαν με κάθε κυβερνητική αλλαγή, όπως της αξιοκρατίας. Αυτονόητα, όπως της διαφάνειας. Αυτονόητα, όπως της διαβούλευσης. Το αυτονόητο, όπως της ευνομίας αντί της ατιμωρησίας. Το αυτονόητο που ζητά ο πολίτης, είτε είναι στην πλατεία ή οπουδήποτε αλλού. Να χτυπηθούν τα εξωθεσμικά κέντρα που θέλουν να εχμαλωτίζουν την πολιτική ζωή του τόπου.
είχαμε αυτή την ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί για πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα της εθνικής συνεννόησης. Πέραν της συγκυρίας, πέραν της κρίσης την οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε, που βεβαίως είναι απόρρια όλων αυτών για τα οποία μίλησα προηγουμένως. Την Τετάρτη, λοιπόν, ναι, έκανα, αγαπητοί συνάδελφοι, μια υπέρβαση. Μια προσωπική υπέρβαση. Όχι για να φυγομαχήσω. Όχι για να παραιτηθώ από οποιαδήποτε μάχη. Αλλά για να πω σε όλους, ελάτε να δώσουμε τη μάχη μαζί. Ελάτε επιτέλους να δώσουμε τη μάχη μαζί. Να δείξουμε ότι αλλάζει ο πολιτικός πολιτισμός. Όχι, κύριοι, δεν φυγομαχώ, δεν θα φυγομαχήσω όπως κάποιοι άλλοι έκαναν. Θα δώσω και θα δίνω με τη μάχη για την Ελλάδα. Η ουσία της πρωτοβουλίας που πήρα την Τετάρτη δεν είχε καμία σχέση με οφίτσια, με καρέκλες, με πλειοψηφίες, με συσχετισμούς ή με γκάλοπ. Είχε σχέση αφενός με την ανάγκη την ώρα που κρινόμαστε από φίλους στο εξωτερικό, από εταίρους ή και χτυπιόμαστε από διεθνείς αγορές, να δείξουμε ότι με μια φωνή λέμε ναι και θέλουμε και μπορούμε να προχωρήσουμε ως Έλληνες. Αφετέρου, να αλλάξουμε το πολιτικό πρότυπο στη χώρα μας. Με την ανάγκη μέσα σε μια μεγάλη κρίση οικονομική και κοινωνική, όπου απαιτεί ο πολίτης, η κοινωνία μας, τεράστιες αλλαγές που έχει εντοπίσει, που έχουμε εντοπίσει όλοι μας, αλλά δεν έχουμε τολμήσει ως πολιτικό σύστημα, δεν έχουμε τολμήσει ως πολιτικό σύστημα να τα εγγίξουμε και να τα αλλάξουμε. Γι' αυτό μιλώ, για να πάμε μαζί, να συνεργαστούμε, όχι προσχηματικά, να φτιάξουμε πραγματικά εκείνες τις ρυθμίσεις και να πάμε στον ελληνικό λαό με δημοψήφισμα για να θεσπιστεί ξανά με οξυγόνο η δημοκρατία στον τόπο μας. Αυτό που ζητάνε πάρα πολύ. Σας το είπα στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί μπορούν να πιστοποιήσουν την διάθεσή μου και την αγωνία μου για αυτού του είδους τη συνεργασία. Υπάρχουν άλλωστε και τα πρακτικά που κάποια στιγμή η ιστορία θα τα κρίνει. Είχαμε την τεράστια ευκαιρία να συμφωνήσουμε να αλλάξουμε πολλά ακόμα πιο δυναμικά όταν δουλέψουν πολλά κόμματα μαζί. Και αυτή την ευκαιρία, όπως το χειριστήκατε, την τορπιλήσετε εν τη γενέση της. Δεν είναι θέμα να μιλήσουμε για επικοινωνιακή διαχείριση, αλλά κοιτάξτε, όταν δύο άνθρωποι μιλούν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα και δεν έχουν τελικά φτάσει σε καμία συμφωνία, αλλά ήταν μια πρώτη προκαταρτική συζήτηση. Και αυτό να διαρρέει μετά στον τύπο, αυτό ήδη είναι ένα δείγμα το κατά πόσον μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία για παραπέρα συνεργασία. Δεύτερον, σκεφτείτε αυτές τις μέρες μια διαπραγμάτευση που δεν ξέραμε πού θα καταλήξει και αν θα κατέληγε. Με μια χώρα που θα φαινόταν ότι είναι ακυβέρνητη. Αυτό θέλαμε. Αυτό ήταν το σοβαρό. Δεν μπορούσε λοιπόν μέσα σε αυτές τις συνθήκες αυτή η οποιαδήποτε συνεργασία να γίνει. Προφανώς, είτε εσείς είτε λόγω πιέσεων και μέσα στο κόμμα σας, αυτή η μεγάλη κίνηση ήταν πολύ δύσκολη. Ίσως να ελπίζετε στη φθορά, τη φθορά τη δικιά μας, τη δικιά μου, ώστε να μπορείτε να επανέλθετε αμετανόητοι, να συνεχίσετε εκεί που αφήσατε πίσω την Ελλάδα το 2009. Εγώ πραγματικά θέλω να πιστεύω διαφορετικά παρά την δυσκολία της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Επειδή πολλοί μίλησαν για τη σημερινή κυβέρνηση. Για ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και δυνατό. Ναι, εμείς επιδιώκουμε συνεργασίες και συνενέσεις. Και θα επιδιώκουμε συνεργασίες και συνενέσεις. Απ' την άλλη μεριά, δεν παίζουμε με τους θεσμούς και αναλαμβάνουμε πλήρως εμείς τις ευθύνες μας ενώπιον του ελληνικού λαού. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η παράταξη, αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα
θα σηκώσει το βάρος των αλλαγών. Θα σηκώσει το βάρος του αγώνα. Έστω και αν είναι με δυσκολίες. Έστω και αν είμαστε κελαβωμένοι πολλές φορές από αυτές τις δυσκολίες. Για να φτιάξουμε την Ελλάδα καλύτερη. Και θα τη φτιάξουμε καλύτερη. Όσοι πιστοί, όσοι θέλετε, ανοιχτές οι αγκάλες. Ανοιχτές οι αγκάλες. Αλλά όχι πια μικροκομματικά παιχνίδια αυτή την εποχή της μεγάλης κρίσης. Είμαι ανοιχτός να συνεχίσουμε προσπάθειες συνενέσεων, συνεργασιών, συνεννοήσεων. Αλλά έως ότου... Παρακαλώ, παρακαλώ. Έως ότου, εγώ θέλω να είμαι ανοιχτός. Αλλά έως ότου αυτό το πετύχουμε. Και αν δεν το πετύχουμε τώρα, να το πετύχουμε μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο χρόνια, μετά από τρία χρόνια. Δεν μιλάω αναγκαστικά για κυβερνήσεις συνεργασίας. Μιλώ για να μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις μιας θεσμημένης δημοκρατίας, η οποία θα είναι σεβαστή από όλους, ευνομίας κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικού κόμματος και του ίδιου του πολίτη που θα σέβεται και θα αγαπά πια αυτή την πολιτεία που την βλέπει ως ξένη πολιτεία. Αλλά έως ότου αυτό γίνει πραγματικότητα, ναι, αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη που έκανε τεράστιο έργο και αυτή που θα κάνει τεράστιο έργο σηκώνει και θα σηκώσει τις ευθύνες της και θα το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σωτηρία και την αλλαγή της Ελλάδας.